αγώνας είναι σε εξέλιξη. Έχουν γίνει οι δύο πρώτοι αγώνες. Περιμένουμε τώρα την κατηγορία Racing. Ακολουθεί η κατηγορία Supersport 600 και η μεγάλη κατηγορία Formula Extreme. Οι δύο αγώνες ήταν πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ καλά κίνησαν. Η κατηγορία Open με 22 αναβάτες, η πολυπληθέστερη κίνησε και τερμάτισε ομαλά. Η κατηγορία νέων και αυτή έχει τερματίσει. Περιμένουμε τώρα την κατηγορία Racing. Πόσες συμμετοχές είναι? 67 συμμετοχές από όλη την Ελλάδα. Από τη Ρόδο μέχρι την Κέρκυρα, τον Εύρο και την Κρήτη. Από ό,τι ξέρω, είναι περισσότερες συμμετοχές από πέρυσι, έτσι? Ναι, είναι περισσότερες συμμετοχές και είναι δύο λιγότερες από ό,τι ήταν στο αεροδρόμιο της Τρίπολης, που δεν έχει καμιά σχέση βέβαια με το αυτοκινητοδρόμιο Σαρών. Εδώ γίνονται πραγματικοί αγώνες. Είναι ενθαρρυντικό αυτό, έτσι, οι συμμετοχές παρόλη την κρίση αυξάνονται? Ναι, πιστεύουμε ότι παρόλη την κρίση είναι πάρα πολύ καλό το νούμερο των αθλητών που συμμετέχουν. Να πούμε ότι στην κατηγορία νέων διαγωνίζονται αθλητές 15 με 25 ετών, έτσι? Ναι, 15 με 25 ετών, με μηχανάκια 300 κυβικά. Και ο αγώνας που τερμάτισε, πιστεύω τον είδατε και εσείς, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πιστεύετε ότι τόσο νέοι έχουν την οδηγική ικανότητα για να ανταποκριθούν σε τέτοιου είδους αγώνες? Βέβαια, στο εξωτερικό ξεκινάνε και από 10 και από 8 χρονών να τρέχουν με ειδικές λισάνς και μόνο σε περιορισμένους χώρους, όπως είναι τα αυτοκινητοδρόμια. Είναι σημαντικό, πιστεύετε, αυτό για τους νέους? Φυσικά. Μαθαίνουν να οδηγούν. Η συμπεριφορά εδώ μέσα βγαίνει και έξω. Έχουμε και γυναικείες συμμετοχές? Είχε μία γυναικεία στην μικρή κατηγορία, αλλά δεν ήρθε γιατί η κοπέλα έπεσε στον προηγούμενο αγώνα. Προφανώς δεν αισθάνεται καλά και δεν ήρθε.